Για μία ακόμα εβδομάδα το betarades.gr είναι κοντά σας με ένα πολύ ενδιαφέροντα διαγωνισμό. Στο μοτίβο των προηγούμενων είναι και αυτός ο διαγωνισμός. Κοινώς, αφήνετε κάτω από το βίντεο καθενός εκ των 5 αγώνων των ελληνικών ομάδων στα κύπελλα Ευρώπης την πρόβλεψή σας για το τελικό σκορ. Στη συνέχεια κάνετε like στο page μας στο Facebook betarades.gr και ο νικητής κερδίζει μία κάρτα Money Safe των 50 ευρώ σε καθένα από τα 5 παιχνίδια. Λοιπόν, ΠΑΟΚ Άγιαξ, ένα ντεζαβού του 2010. Ελπίζουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ να μην γίνει ντεζαβού του σκόρ του επαναληπτικού που τότε είχε επιφέρει τον αποκλεισμό. Γεια σου Βασίλη. Μια καλή εμφάνιση για τον ΠΑΟΚ, αναμφίβολα, στο πρώτο παιχνίδι της Ολλανδίας. Το 1-1 είναι ένα καλό σκορ, αναμφίβολα, όπως καλό σκορ ήταν και προεξαετίας στο Άμστερνταμ. Τότε, όπως είπες και εσύ εύστοχα, ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε, παρά το γεγονός ότι έκανε μια καλή εμφάνιση. Φέτος το ζητούμενο είναι φυσικά η πρόκριση. Και στην γεμάτη τούμπα άπαντε είναι αισιόδοξο ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να τα καταφέρει. Γκολάρα ο Τζαλμά στο Άμστερνταμ. Πολύ όμορφο γκολ. Πολύ όμορφο γκολ και σίγουρα το ήθελε η προσωπική μου άποψη. Είσαι μέσα στο μυαλό μου, επειδή γίνονται πολλές ερωτήσεις καφενιακού χαρακτήρα, το ήθελε, το βγήκε. Σίγουρα το ήθελε. Αν δεν κάποιο την κάμερα την πλάγια από το αράουτ, ήταν σίγουρα συνειδητή η επιλογή του και δεν ήταν τυχαία. Ο ΠΑΟΚ είχε παθητικό ρόλο γενικότερα στην μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης. Γλίτωσε σε κάνα δύο περιπτώσεις στην αρχή. Ένα κυρωθέν γκολ το οποίο ήταν πολύ ωριακό. Μια φάση ενώ δοκάρι με τον Ρίντερβαλντ. Προηγήθηκε χάρη στο λάθος του Σίλεσεν. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχε απειλήσει νωρίτερα. Και γενικά δεν απειλήσε καθόλου τη διάρκεια του αγώνα. Απλά σκόραρε τον γκολ και λογικό ήταν στην συνέχεια, συγγνώμη, να προσπαθήσει να το προφυλάξει. Απόλυτα δίκαιο κατά την προσωπική μου εκτίμηση το 1-1. Ο Άγιαξ είχε καλύτερες φάσεις, είχε πιο πολλές καλές στιγμές, δικαιούται να σκοράρει. Στάθηκε καλά γενικά ο ΠΑΟΚ στην μεγαλύτερη διάρκεια. Σίγουρα χρειάζεται να κρατήσει περισσότερο ώρα την μπάλα στα πόδια του στο δεύτερο παιχνίδι, γιατί δάλλως θα έχει σημαντικό πρόβλημα με τους ποιοτικούς παίκτες του Άγιαξ. Και φάνηκε κυρίως ότι ο ΠΑΟΚ. Όπερ σημαίνει ένα κλικ παραπάνω η επίδοση της μεσαίας γραμμής. Προφανώς αυτό και γενικά ίσως και περισσότερα ρίσκα από πλευράς του προπονητή. Να βγάλει ίσως και τα μπακ λίγο πιο πάνω, τους πάγιους αμυντικούς. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει την κατάσταση πλέον στα χέρια του και νομίζω ότι είδαμε όλοι ότι ο Άγιαξ δεν τρομάζει. Δεν είναι μεγαθύριο, δεν έχει παίκτες παγκόσμιας κλάσης. Έχει καλούς παίκτες, έχει καλύτερους παίκτες από τον ΠΑΟΚ, νομίζω. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι η ομάδα που μπορεί να έρθει στην Τούμπα και να πούμε ότι θα περάσει σίγουρα. Σίγουρα χωρίς Μιλίκ υπήρχε ένα αίτημα των ανθρώπων του ΕΑΝΤΑ στην Νάπολη να επιτρέψει τον Μιλίκ να αγωνιστεί στον επαναληπτικό. Αρνήθηκαν οι άνθρωποι της Νάπολη. Λογικό. Προφανώς και με το δίκιο τους οι άνθρωποι, γιατί σου λέει έδωσα τόσα λεφτά να τραυματιστεί. Είχε πρόταση ο Άγιαξ ότι αν τραυματιστεί θα πληρώσουμε μια ρήτρα. Ναι, αλλά okay. Εντάξει, δεν προχώρησε. Ο Άγιαξ έρχεται αποδυναμωμένος. Ναι. Λοιπόν, η απουσία του Μιλίκ είναι μεγάλη. Κατάμε στη Τούμπα και πριν πάμε σε άλλα επιμέρους στοιχεία βλέπω ορισμένα στατιστικά, γιατί και η γλώσσα των αριθμών πολλές φορές βοηθάει, που ευνοούν τον δικέφαλο εν ώψη της ρεβάνσης της Τούμπας. Σαφέστατα, έχει μια καλή παράδοση στην έδρα του. Τα τελευταία 5 χρόνια έχει 15 νίκες, 9 ισοπαλίες και 8 ήττες. Στα περισσότερα παιχνίδια παίρνει την πρωτοβουλία, σκοράρει συχνά. Ο Άγιαξ από την πλευρά του δεν έχει συνηθίσει να παίζει προκριματικά για το Champions League. Συνήθως παίζει κατευθείαν στους ομίλους. Αγνοεί την εκτός έδρας νίκη στα τελευταία 10 χρόνια στα προκριματικά του Champions League. Αλλά ξαναλέω, είναι λίγα τα μάτς. Είναι 4 ολόκληρα. 4 μάτς. Αλλά δεν έχει κερδίσει. Αυτό μπορεί να λέει και κάτι. Ο ΠΑΟΚ λογικά πηγαίνει με ένα σχήμα στο οποίο δεν περιμένουμε πολλές διαφορές. Το 4-3-3 είναι δεδομένο ότι θα συνεχιστεί και θα το δούμε ξανά μέσα στο γήπεδο. Είναι ερωτηματικό το κατά πόσο θα είναι έτοιμος ο Κάνιας για να παίξει. Το Τζιόλι δηλώνει παρόν. Και φυσικά επιθυμητό να είναι έτοιμος, γιατί είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο στη μεσαία γραμμή. Είναι ποιοτικός ποδοσφαιριστής, αναμφίβολα. Ναι. Και ο Τζιόλι είναι έτοιμος, θέλει να παίξει και αυτός φυσικά και είναι και έμπειρος, μπορεί να βοηθήσει. Ο ΠΑΟ γενικά δεν νομίζω να δούμε κάτι διαφορετικό από τον Διγέπαλο. Λογικά θα δούμε την ίδια ομάδα, απλά ίσως με μια πιο επιθετική διάθεση. Ο Άγιαξ έχει όμως μια σημαντική επιστροφή. Αυτή του Γκουντέλη. Γκουντέλη, βέβαια. Είναι τουλάχιστον το 50% της μεσαίας γραμμής ο Γκουντέλη. Δηλαδή
είναι μια επιστροφή η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική για τον Άγιαξ. Δεν νομίζω να δούμε τον Μπαζούρ να παίζει, ακόμα και αν προλάβει να είναι έτοιμος, δύσκολο θα το δούμε βασικό. Υπάρχει ένα θέμα και με τον Γιουνές, ο οποίος μπήκε αλλαγή στο πρώτο παιχνίδι, και αυτός θα δούμε αν θα έρθει στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει αισιοδοξία πάντως στον Άγιαξ. Άπαντες είπαν ότι είναι καλύτερη ομάδα από τον ΠΑΟΚ, ότι παίξαν καλύτερα, ότι περιμένουν καλύτερη εμφάνιση στη Θεσσαλονίκη και πιστεύουν ότι θα προκριθούν. Ναι, και έχω την αίσθηση επίσης ότι ο ΠΑΟΚ θα ψάξει τον γκολ, γιατί νομίζω ότι αν πάει με τη λογική του 0-0, μπορεί να αποβεί βάρος του αυτό. Πιστεύω λοιπόν ότι ο Δικέφαλος θα ψάξει τον γκολ. Επίσης, στον νυν ρόστερ του Άγιαξ δεν υπάρχει κάποιος Λουίς Σουάρες, ο οποίος σε μεγάλο βαθμό μόνος του είχε καταφέρει να φέρει αυτό το 3-3 τότε στον επαναληπτικό της Τούμπας. Δεν υπάρχει καν ο Μιλίκ, που σε σύγκριση με τους Σουάρες είναι πολύ υποδέστερος παίκτης. Κάνουμε λοιπόν μια εισαγωγή προκειμένου να καταλήξουμε στο προγνωστικό μας. Δίνουμε προβάδισμα στο Δικέφαλο, παίρνοντας και την κάλυψη του DronoBet. Πιστεύουμε κοινώς δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ θα εξασφαλίσει και την πρόκριση στα play-off. Για να ανακεφαλαιώσουμε λοιπόν, ΠΑΟΚ Άγιαξ, το προγνωστικό μας, άσο DronoBet.